γεγονός ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δεν έχουν έλλειψη κεφαλαίων, δίνει την ευκαιρία στην ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει τα 11,5 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία, δηλώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνάρα, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προληπτική γραμμή στήριξης, επιστρεφόμενο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, παραμένει διαθέσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί, είτε για το τραπεζικό σύστημα, είτε για τις ευρύτερες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, μειώνει σώποσα το δημόσιο χρέος όσο δεν χρησιμοποιείται. Και εφόσον μειώνει το δημόσιο χρέος, δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μια ρεαλιστική χαλάρωση του στόχου για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016 με σκοπό το γενικότερο όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών.